Εδώ τα ακούτε για τα καλά. EOELAS Web Radio. Ακούτε τη διαλεκτική σκέψη με την Τάνια Δελγιάννη. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι «Άκου ανθρωπάκου» του Βίλιμ Πιουράι. Πριν ξεκινήσουμε, θα διαβάσουμε Χάλελ Κιμπράν, η άλλη γλώσσα. Τρεις μέρες αφού είχα γεννηθεί και όπως ήμουν ξαπλωμένος στη μεταξόστρωτη κούνια μου, θωρώντας με κατάπληκτη δυσαρέσκεια τα του καινούριου κόσμου, τριγύρνα μου, η μητέρα μου μίλησε στην παραμάνα λέγοντας: «Πώς πάει το παιδί μου?» Και η παραμάνα απάντησε: «Καλά τα πάει, κυρία. Το τάισα τρεις φορές και δεν έχω ξαναδεί ποτέ άλλο μωρό τόσο μικρό να είναι τόσο χαροπό». Και εγώ εξοργίστηκα και φώναξα: «Δεν είναι αλήθεια, μητέρα. Το κρεβάτι μου είναι σκληρό και το γάλα του θυλασμού πικρόγευστο στο στόμα μου. Η μυρωδιά του στήθους μου πνίγει τα ρουθούνια και είμαι τρισδυστυχισμένο». Μα η μητέρα μου δεν κατάλαβε, ούτε και η παραμάνα, γιατί η γλώσσα μου ήταν η γλώσσα εκείνου του κόσμου από όπου είχα έρθει. Και στις 21 μέρες της ζωής μου που βαφτιζόμουν, ο παπάς είπε στη μητέρα μου: «Πρέπει στα αλήθεια να είσαστε ευτυχισμένοι, κυρία, που ο γιος σας γεννήθηκε χριστιανός». Και εγώ ξαφνιάστηκα και είπα στον παπά: «Τότε η μάνα σου στους ουρανούς πρέπει να είναι δυστυχισμένη που εσύ δεν γεννήθηκες χριστιανός». Και ο παπάς τα ίδια, δεν καταλάβαινε τη γλώσσα μου. Μετά, από 7 φεγγάρια, ένας μάντης με κοίταξε μια μέρα και είπε στη μητέρα μου: «Ο γιος σου θα γίνει πολιτικός και μεγαρχηγέτης». Και εγώ έσκουξα: «Αυτή είναι ψευδοπροφητεία, γιατί εγώ μουσικός θα γίνω και τίποτα άλλο από όσα λέει». Μα ακόμα και αυτό το καιρό ήταν η γλώσσα μου ακατάληπτη και ήταν μεγάλη η κατάπληξή μου. Και ύστερα από 33 χρόνια, που στο μεταξύ η μητέρα μου, η παραμάνα μου και ο παπάς είχαν όλοι τους πεθάνει, ο Μάντης ζούσε ακόμα. Και χθες το συνάντησα κοντά στην πύλη του ναού. Και όπως μιλούσαμε, μου είπε: «Πάντα το ξέρα πως θα γινόσουν μεγάλος μουσικός. Ακόμα και από τα γενοφάσκια σου προφήτεψα και προείπα το μέλλον σου». Και εγώ τον πίστεψα, γιατί τώρα πια έχω κι εγώ λησμονημένη τη γλώσσα εκείνου. Ταλινού κόσμου. Την κούνια του ανθρώπου την ταντεύουν με παραμύθια. Τις φωνές αγωνίας του ανθρώπου τις πνίγουν με παραμύθια.
Το κλάμα του ανθρώπου το φημώνουν με παραμύθια. Τα κόκαλα του ανθρώπου τα θάβουν με παραμύθια. Και ο φόβος του ανθρώπου εφήβρε όλα τα παραμύθια, λέει ο Φελίπε. Ας περάσουμε τώρα λιγάκι στο θέμα μας. Θα δώσω λιγάκι τα τηλέφωνα της εκπομπής. Για όσους το επιθυμείτε, μπορείτε να βγείτε στον αέρα και να κάνουμε μια διαλεκτική συζήτηση για το σημερινό θέμα. Διαφορετικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία θα τα διαβάζω εγώ στον αέρα, μέσα από τη διαλεκτική κοινότητα. Το τηλέφωνο λοιπόν της εκπομπής είναι 231-30-22-040. Μη διστάσετε αν θέλετε να τηλεφωνήσετε. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο. 231-30-22-040. Λοιπόν, ξανεπαναλαμβάνω λιγάκι το τηλέφωνο. 231-30-22-040. Βίλπιε Ράιχ. Το Άκου Ανθρωπάκο το είχα διαβάσει όταν ήμουν 14 χρονών. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που επαναλάμβανε ξανά και ξανά. Άκου Ανθρωπάκο. Και ένα σημείο το οποίο αναφέρει το ότι πρέπει να είσαι ευτυχής που κατάφερες να εξελιχθείς από ένα μαλάκιο της θάλασσας σε ένα δίποδο της ξηράς. Κάποια στιγμή όμως θα πρέπει να ξαναβρεις το μαλάκιο μέσα σου. Πέρα από αυτό όμως, όσο απαιδεί τότε, είχα κάποιες απορίες. Απλά δεν ήξερα πού να απευθυνθώ. Ως αποτέλεσμα έλεγα θα απευθυνθώ σε αυτούς που φέρουν τη γνώση. Μαθήτρια τότε. Λέω θα απευθυνθώ στους καθηγητές μου. Σίγουρα αυτοί γνωρίζουν τόσα πολλά πράγματα. Κάτι θα έχουν ακούσει και γι' αυτό που αναφέρει μέσα ο Βίλιμ Ράιχ. Για την οργόνη. Όταν λοιπόν άρχισα να κάνω κάποιες ερωτήσεις στους τότε καθηγητές μου, μόνο απάντηση δεν έπαιρνα. Πέρα από το ότι να αρκεστώ στα μαθήματά μου και να συγκεντρωθώ γιατί πλησιάζουν εξετάσεις και να μην διαβάζω εξωσχολικά βιβλία. Κάποια στιγμή όμως με πλησίασε ένας καθηγητής μου και μου είπε, τι σε κάνει να πιστεύεις ότι γνωρίζουν κάτι περισσότερο από εσένα? Αν θες να μάθεις, ψάξε, διάβασε, ερεύνησε. Ο Βίλιμ Ράιχ υπήρξε μαθητής του Φρόιντ και μάλιστα ήταν ένας από τους αγαπημένους του μαθητές. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Φρόιντ είχε μελετήσει πάρα μα πάρα πολύ καλά τους Έλληνες φιλοσόφους. Ο Βίλιμ Ράιχ, λοιπόν, μετέπειτα έκανε τη δική του επιστήμη. Μελέτησε την οργόνη. Ψάχνοντας να... Στη μετέπειτα, βέβαια, απορία, μετά από 10 χρόνια που ξανά πιάσε το βιβλίο στα χέρια μου και προσπάθησα λιγάκι να το κατανοήσω. Βέβαια, τότε είχε επέμβει το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί είχα τελειώσει και το λύκειο και το... και το γυμνάσιο και το λύκειο και μπορώ να πω ότι κατάλαβα πολύ λιγότερα, γιατί ήδη είχαν δεσμευτεί πολλά εγκεφαλικά μου κύτταρα και δυσλειτουργούσαν μέσα από την εκπαίδευση. Πριν την εκπαίδευση είχα καταλάβει πιο πολλά.
Πέρα από αυτό όμως άρχισα να ψάχνω και είδα ότι ναι, συσχετίζεται. Ο Ιθέρας που μιλούσαν οι Έλληνες φιλοσόφοι αναφέρεται και στους ορφικούς ύμνους, καθώς επίσης το αναφέρει και ο Ισίωδος. Η νόηση του Αριστοτέλη, το είναι του Παρμενίδη, ο λόγος του Ηράκλειτου και υπεράνθρωπος του Νίτσα. Το ζήτημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Βίλιμ Ράιχ, έκανε τον, αν θυμάμαι καλά, τώρα δεν έχω και σημειώσει μπροστά μου, ότι θυμάμαι λέω, οπότε οι γραμμές είναι ελεύθερες, αν θέλετε μπορείτε να τηλεφωνήσετε, να με διορθώσετε, να επέμβετε σε αυτά που, τα οποία λέω εγώ, μέσα από τη δική μου οπτική. Έκανε τον οργονοσυσσωρευτή. Τι είναι λοιπόν η οργόνη? Υπάρχει, την αντιλαμβανόμαστε, τη συναντάμε καθημερινά, αλλά δεν μπορούμε να την ορίσουμε. Και πώς αυτό εδώ το στοιχείο ρέει εντός εκτός και από εκτός εντός. Και πώς μπορούμε. Αυτό που είχε κάνει τότε ο Βίλιμ Ράιχ ήταν να χρησιμοποιήσει, εφόσον αντιλήφθηκε αυτή την συμπαντική ουσία, υπέρ του ανθρώπου και της υγείας του ανθρώπου. Βέβαια, ο κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει κάποιο καλό στην ανθρωπότητα και κοιτάει το όλο σαν όλο και όχι σαν μεμονωμένα, δεν έχει πάντα καλό τέλος. Κατηγορήθηκε από πάρα πολλούς, αλλά συνέχισε το έργο του, ώσπου τον κλείσανε στη φυλακή και πέθανε. Και πέθανε εκεί μέσα από καρδιοπάθεια, είπανε. Δεν γνωρίζω αν είναι και αληθές τώρα αυτό το στοιχείο έχω. Εφόσον τον είχαν κρίνει παρανοϊκό και επικίνδυνο, λέγοντας πως όλα αυτά που λέει και πράττει, ότι ήταν ψευδή. Και εγώ έρχομαι τώρα και ρωτάω ότι ναι, εντάξει, από ό,τι βλέπω δεν έβλαψε κανέναν, ούτε πείραξε κανέναν. Και αν ήταν όντως ψευδή όλα αυτά, γιατί οι φαρμακοβιομηχανίες ασχολήθηκαν τόσο πολύ μαζί του? Γιατί τα αμερικάνικα μέσα προσπάθησαν με κάθε τρόπο να εμφανίσουν όπου υπήρχε συσσωρευτής οργόνης και να κάψουν όλα τα βιβλία του, αφού ήταν παρανοϊκά, τρελά και ανόητα. Και τα απαξίωναν. Γιατί ασχολήθηκαν τόσο πολύ? Άκου ανθρωπάκο. Εν ολίγης, εγώ να πω την αλήθεια, το άκου ανθρωπάκο δεν απευθύνεται στο γείτονο. Δεν απευθύνεται στο μπακάλι. Δεν απευθύνεται σε οποιονδήποτε άλλο εκτός από τον εαυτό μας. Όταν διαβάσουμε λοιπόν το άκου ανθρωπάκο, θα κοιτάμε μέσα μας τι συμβαίνει, όχι γύρω μας. Και ποια είναι αυτή άραγε η συγκινησιακή πανούκλα? Πώς λειτουργεί και πώς επιβραδύνει την πρόοδο? Η έρευνα της οργόνης είχε πολύ μεγάλη σημασία και για τη ζωή και για την υγεία του ανθρώπου. Και όπως έχω προαναφέρει και ο Χάμερ προσπάθησε να ασχοληθεί και να κάνει κάτι παρόμοιο και κυνηγήθηκε από παντού. Ποιες είναι αυτές οι εξουσίες οι οποίες ορίζουν το μέλλον της ανθρωπότητας? Έτσι λοιπόν τον καταδίχασαν τον Βίλιμ Ράιχ να κάψει κάθε κείμενο, κάθε άρθρο ή περιοδικό που αφορούσαν την κατασκευή και χρήση
των συσσωρευτών του. Και άραγε, αν υπάρχουν και συνεχιστές, γιατί να βγουν να το πούν. Για ποιον. Ο άνθρωπος μεταχειρίζεται τον εαυτό του, υποφέρει και επαναστατεί, δοξάζει τους εχθρούς του και δολοφονεί τους φίλους του. Πως όποτε ανεβαίνει στην εξουσία σαν αντιπρόσωπος του λαού, κάνει κατάχρηση της δύναμής του, βασανίζοντας πιο απάνθρωπα τους άλλους, από ότι ο ίδιος υπέφερε προηγούμενα στα χέρια των σαδιστών της ανώτερης τάξης. Είσαι ελεύθερος μόνο με μια έννοια. Ελεύθερος από μόρφωση και το πώς θα ρυθμίζεις μόνο σου τη ζωή σου. Ελεύθερος από αυτοκριτική. Πότε δεν σε άκουσα να παραπονεθείς και να λες «Με προάγεται σε μελλοντικό αφέντη του εαυτού μου και του περιβάλλοντός μου». Μα ποτέ δεν μου είπατε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να γίνει αφέντης του εαυτού του. Και ποτέ δεν μου δείξατε τα λάθη στη σκέψη μου και στη πράξη μου. Είσαι ένας κοινός ανθρωπάκος. Κατάλαβε το διπλό νόημα αυτών των λέξεων. Κοινός και ανθρωπάκος. Μη φεύγεις. Βρες το θάρρος να κοιτάξεις τον εαυτό σου. Περιφρονείς τον εαυτό σου. Λες ποιος είμαι εγώ για να έχω δική μου γνώμη, να καθορίζω τη ζωή μου και να διακηρύσω ότι ο κόσμος είναι δικός μου. Έχεις δίκιο. Ποιος εσύ που θα προβάλλεις αξιώσεις για να διαφεντεύεις τη ζωή σου. Θα σου πω ποιος είσαι. Διαφέρεις από τον πραγματικά σπουδαίο άνθρωπο μόνο σε ένα σημείο. Ο σπουδαίος άνθρωπος ήταν κάποτε κι αυτός ένας πολύ μικρός ανθρωπάκος, αλλά κατάφερε να αναπτύξει μια σημαντική ικανότητα. Έμαθε να βλέπει που ήταν μικρός στις σκέψεις του και στις πράξεις του. Εν ολίγης ο Βίλμπιο Ράιχα μας λέει ότι πρέπει να εξουσιάσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Γιατί δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Και τι σημαίνει εξουσιάζω τον εαυτό μου. Παρατηρώ κατά πόσο οι σκέψεις, οι απόψεις είναι δικές μου. Κατά πόσο βλέπω τον κόσμο με τα δικά μου μάτια. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, αφού ήδη μας έχουν διδάξει για το τι είναι ο κόσμος και πώς είναι ο κόσμος και ήδη από τα 6 χρόνια μας έχει δημιουργηθεί η προσωπικότητά μας.
Εγώ θα έλεγα υπάρχει μια πολύ απλή συνταγή. Διατήρησε και κράτησε το παιδί μέσα σου ζωντανό. Αυτό το παιδί. Το οποίο όταν ήρθε δεν γνώριζε τίποτα και εξερευνούσε και έψαχνε τον κόσμο. Έχοντας αυτό το θαυμασμό απέναντι στο κάθε τι που έβλεπε, σαν να το βλέπε πρώτη φορά. Αν παρατηρήσετε τα παιδιά, το πώς προσπαθούν να ανακαλύψουν τον κόσμο μέσα από την παρατήρηση και από την εμπειρία. Έτσι λοιπόν, ας ψάξουμε λιγάκι αυτό το παιδί που έχουμε μέσα μας. Γιατί παρόλο που έχουμε μεγαλώσει, υπήρξαμε κι εμείς κάποτε παιδιά. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Και να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να σκοτώσει, να πειράξει αυτό το παιδί που έχουμε μέσα μας. Ο λόγος μου είναι λιγάκι ποιητικός. Μας λέει ο Βέρμπιε Ράιχ, εσύ ο ίδιος οδηγείς τον εαυτό σου στη σκλαβιά. Αυτό που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι γιατί κάθε φορά που πολέμησες σκληρά, να βγεις από ένα βάλτο, βυθιζόσουν σε κάποιον άλλο χειρότερο. Τότε έργα και ψαχουλευτά ανακάλυψα τι σε κάνει σκλάβο. Η ανευθυνότητα θα λέγαμε το να ορίζεις εσύ τον εαυτό σου. Γιατί να ορίζεις εσύ τον εαυτό σου και φέρεις ευθύνη εσύ προς τον εαυτό σου, τότε δεν μπορείς να φέρεις την ευθύνη στους άλλους και να ζητάς από τα λάθη σου να τα πληρώνουν άλλοι. Ίσως να είναι αυτό. Ίσως να μην είναι, ναι. Γιατί συνήθως κάποιες φορές ζητάμε τις συμβουλές των άλλων όχι τόσο ως γνώση, ούτε για να βοηθηθούμε ιδιαίτερα, αλλά γιατί αν αυτό που μας πούνε τελικά δεν είναι ωφέλιμο για εμάς, να έχουμε σε κάποιον να ρίξουμε την ευθύνη. Και έτσι λοιπόν, εφόσον δεν θέλουμε την ευθύνη για τον εαυτό μας, δεν μπορούμε να έχουμε και την εξουσία του. Ποιοι είναι οι απελευθερωτές σου? Σου λέω λοιπόν ότι μόνο εσύ ο ίδιος μπορείς να γίνεις απελευθερωτής του εαυτού σου. Είσαι ελεύθερος, ανθρωπάκο. Είσαι ελεύθερος πραγματικά. Είσαι ελεύθερος να γίνεσαι σκλάβος του καθένα. Δεν είναι απλή υπόθεση.
κάθε φορά γυρεύεις καινούριους απελευθερωτές. Και κάθε φορά όλο και πιο αλυσοδεμένος βρίσκεσαι. Λύνεις τα πρώτα δεσμά και μπαίνεις σε κάτι άλλο καινούρια. Είναι σαν να έχεις ζήσει χρόνια σε κλουβί και να σου είναι... να υπάρχει μια ασφάλεια εκεί μέσα, όπως και να έχει. Οπότε βγαίνεις από το ένα κλουβί και μπαίνεις στο άλλο. Το ζήτημα δεν είναι ότι όλο αυτό το κάνουμε εμείς τον εαυτό μας. Το ζήτημα είναι ότι το αφήνουμε και παρακαταθείτε και στα παιδιά μας και στα παιδιά των παιδιών μας. Ήρθαμε σε αυτή τη ζωή για να είμαστε ευτυχισμένοι και πιστέψτε με, διαθέτουμε όλα τα μέσα που χρειάζονται για να είμαστε ευτυχείς. Και ακόμα περισσότερο. Και δεν χρειαζόμαστε κανέναν. Μόνο τον εαυτό μας και να φέρουμε η ίδια γνώση του εαυτού μας, γιατί αν καταλάβουμε την πραγματική γνώση και τη φύση μας ως άνθρωποι, θα καταλάβουμε και το πώς λειτουργεί και η φύση και το σύμπαν και το πώς κινούνται. Είναι απλά μικρά βηματάκια. Διαλεκτικά παιχνίδια, όπως συνηθίζω να λέω. Και μέσα από αυτά βρίσκουμε το παιδί μέσα μας. Γι' αυτό το λόγο σε φοβάμαι, ανθρωπάκο. Σε φοβάμαι θανάσιμα. Γιατί η μοίρα της ανθρωπότητας εξαρτάται από σένα. Σε φοβάμαι γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να αποφεύγεις τόσο πολύ όσο αποφεύγεις τον εαυτό σου. Είσαι άρρωστος. Πολύ άρρωστος, ανθρωπάκο. Δεν είναι δικό σου λάθος. Μα φέρνεις την ευθύνη να απαλλαχτείς από αυτή την αρρώστια σου. Θα έχεις καιρό, από καιρό πετάξει από το σβέρκο σου τους καταπιεστές. Αν δεν είχες δείξει ανεκτικότητα στην καταπίεση και αν συχνά δεν την είχες υποστηρίξει. Καμία δυναμική δεν θα ήταν αρκετά ισχυρή για να σε καταπιέσει. Αν στην καθημερινή σου ζωή διέθετες έστω και έναν απειροελάχιστο κόκο αυτοσεβασμού. Και αν είχες κατανοήσει πολύ καλά ότι χωρίς εσένα η ζωή δεν θα συνεχιζόταν ούτε μια ώρα. Στα είπε αυτά ο απελευθερωτής σου. Τι μας λέει ο Βίλιμ Πιωράιχα. Έναν κόκο αυτοσεβασμού. Αυτό που λέω καμιά φορά είναι ότι βλέπουμε στους άλλους ότι υπάρχει μέσα μας και ότι προσκυνάμε το κάνουμε Θεό. Αν αρχίσουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, θα σεβόμαστε και τους άλλους. Και δεν είναι τόσο ονειρικό αυτό που λένε ότι αν θες να αλλάξεις τον κόσμο, αλλάξε από τον ξεκίνα από τον εαυτό σου. Μεγάλες αλήθειες μας λέει ο Βίλιμ Ράιχ. Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι μετέτρεψες τα ανθρωπάκια σε δυνάστες σου και ότι έστελες το μαρτύριο τους πραγματικά μεγάλους άνδρες. Ότι τους σταύρωσες, τους λιθοβόλησες
και τους άφησες να πεθάνουν από την πείνα. Ότι ποτέ δεν τους σκέφτηκες ούτε αυτούς, ούτε τους σκόπους τους. Ότι δεν είχες την παραμικρή ιδέα και δεν έχεις σε ποιους χρωστάς οτιδήποτε καλά υπάρχουν στη ζωή σου. Λες, πριν σε εμπιστευτώ θέλω να ξέρω την κοσμοθεωρία σου. Κι όμως, όταν την ακούσεις την κοσμοθεωρία μου, θα τρέξεις στον εισαγγελέα. Ή στην Επιτροπή εναντίον αντιαμερικάνικων δραστηριοτήτων, ή στο FBI, ή στην CPU, ή στον κίτρινο τύπο, ή στην Κουκλουξ Κλάν. Ή στους ηγέτες των προλεταρίων όλη του κόσμου. Ή τέλος, απλά θα τρέξεις. Ξέρω ότι αυτό που ονομάζεις Θεό υπάρχει, αλλά όχι όπως τον φαντάζεσαι. Υπάρχει σαν βασική κοσμική ενέργεια στο σύμπαν, σαν αγάπη στο σώμα σου, σαν τιμιότητα και σαν αίσθηση της φύσης μέσα σου και γύρω σου. Δεν έχεις αισθητή τύριο όργανο για να ξεχωρίσει τον πραγματικό μεγάλο άνθρωπο. Και τώρα αναρωτιόμαστε, με ποιο αισθητήριο όργανο ξεχωρίζουμε τον πραγματικά μεγάλο άνθρωπο, και εδώ πέρα πιθανολογώ βέβαια να εννοεί τον ωφέλιμο ο άνθρωπο ο οποίος προσπαθεί να δώσει και να δοθεί στον κόσμο, που έχει αντιληφθεί το όλο ως όλο. Όπως προανέφερα, για να δούμε κάτι, πρέπει ήδη να το έχουμε μέσα μας. Πρέπει να καλλιεργήσουμε, την αρετή στον εαυτό μας. Και πώς να την καλλιεργήσουμε, ας πούμε έτσι, κάτι πολύ απλό. Νηστεύεται κακό της. Ο Νίτσε είχε πει, όταν κοιτάξεις για πολλή ώρα την Άβυσσο, στο τέλος η Άβυσσο θα κοιτάξει εσένα. Κι εγώ αναρωτιέμαι, αν κοιτάξεις για πολλή ώρα τον ήλιο, το φως, στο τέλος το φως θα κοιτάξει εσένα. Γιατί, ανθρωπάκο, τα πάντα τα μετράς με το δικό σου μέτρο, της μικροπρέπειάς σου. Και βρίσκεις ανώμαλο ότι δεν ανταποκρίνεται στις δικές σου προδιαγραφές ομαλότητας. Και ποιος είσαι εσύ λοιπόν που πιστεύεις ότι κατέχεις την αλήθεια?
έχασες την αίσθηση για το ότι ανώτερο υπάρχει μέσα σου. Το στραγκάλισες, το δολοφονείς κάθε φορά που το συναντάς στους άλλους. Στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στον άντρα σου, στον πατέρα σου και στη μητέρα σου. Είσαι μικρός και θες να παραμείνεις μικρός. Ο Νίτσε σου το είπε καλύτερα πριν από πολύ καιρό. Μα δεν σου είπε γιατί είσαι έτσι. Προσπάθησε να σε μεταμορφώσεις σε έναν υπεράνθρωπο, ώστε να μπορείς να ξεπεράσεις τον ανθρώπινο στοιχείο μέσα σου. Μα κι αυτός ο υπεράνθρωπος παρερμηνεύτηκε από κάποιους και έγινε καταστροφέα. Θέλω να γεννείς ο εαυτός σου. Ο εαυτός σου. Και όχι η εφημερίδα που διαβάζεις. Ούτε η άθλια γνώμη του κακού γειτονά σου. Ξέρω ότι δεν ξέρεις πώς και τι πραγματικά είσαι κατά βάθος. Δεν καταφέρνεις να συλλάβεις την απίθμενη ηλιθιότητα και το αειδιαστικά κακό γούστο αυτών των σιρήνων που έχουν σχεδιαστεί για να τραβήξουν την προσοχή σου. Χρειάστηκαν πολλά εκατομμύρια χρόνια για να εξελιχθείς από θαλάσσιο μαλάκιο σε ένα δίποδο της ξηράς. Ζεις με τη σωματική σου ακαμψία που είναι η τωρινή σου ανομαλία μόνο 6.000 χρόνια. Θα χρειαστούν 100 ή 500 ή πιθανόν 5.000 χρόνια για να ανακαλύψεις τη φύση. Για να βρεις το μαλάκιο ξανά μέσα σου. Ποιος είσαι, ανθρωπάκο? Κανείς μόνο για να ανακατεύεις το φαγητό και για να το σερβίρεις με την κουτάλα. Μα δεν μπορείς να δημιουργήσεις. Θέλεις έναν μεγάλο φύη με κομμένα τα φτερά και καλοντημένο που να μπορείς χωρίς να ντρέπεσαι να τον περιφέρεις στους δρόμους της πόλης σου. Τυχαία βρέθηκες σε αυτόν τον κόσμο. Και σιωπηλά θα τον αφήσεις. Γι' αυτό προσπαθείς να αρπάξεις ευτυχία σου κλέπτης ενικτή. Ουρλιάζεις επειδή φοβάσαι. Δεν αντέχεις τη ζωντάνια τις ελεύθερες φυσικές κινήσεις.
παρακάτω Wilhelmreich μας επαναφέρει ένα πρόβλημα που εύχομαι κάποια στιγμή αυτό να λυθεί. Να πάρθουν κάποια μέτρα τουλάχιστον. Και απέναντι στην εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό. Μας μαθαίνουν ένα σωρό άχρηστα πράγματα. Και βγαίνουμε στη ζωή χωρίς ένα εφόδιο. Και καλούμαστε μετά από πόσα χρόνια να σπάμε και να ξανασπάμε οποιαδήποτε πλάνη για να καταφέρουμε να ζήσουμε, πραγματικά. Και ακόμα πιο προσεκτικοί να είναι αυτοί που διορίζουν κάποιους καθηγητές και δασκάλους. Να εκπαιδεύσουν τα παιδιά. Γιατί η ψυχή ενός παιδιού είναι σαν πλαστελίνη. Είσαι Σαβαρέλη, σκέπτεσαι Σαβαρέλη, διδάσκει Σαβαρέλη και προσπαθείς να επιβάλλεις στον κόσμο το βαρελοειδή σώμα σου, το ψέμα σου και το βαθύ μίσος σου για τα παιδιά κάτω από το ψεύτικο χαμόγελο. Γιατί το παιδί βλέπει το δάσκαλο, τον εκπαιδευτή, ως την αλήθεια. Πρέπει λοιπόν αυτοί οι οποίοι εκπαιδεύουν τα παιδιά, το ξαναλέω, και αυτοί που τους επιλέγουν για να τα εκπαιδεύσουν, πρέπει να είναι άξιοι να το κάνουν αυτό και να αγαπάνε τα παιδιά. Γιατί περισσότεροι το κάνουν γιατί δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν. Ελάχιστοι, μα πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί που πραγματικά αγαπούν τα παιδιά και θέλουν να τους δώσουν τη γνώση. Εγώ τουλάχιστον από τους τόσους καθηγητές που είχα, ελάχιστοι ήταν άξιοι θαυμαστοί. Οι περισσότεροι μίσησα τα μαθήματα που μου κάνανε μόνο και μόνο λόγω της προσωπικότητάς τους. Και τον τρόπο που προσπαθούσαν να επιβληθούν, χωρίς να αφήσουν μία διαφορετική γνώμη ή κάτι νέο να εξελιχθεί και να γίνει παραγωγικό. Γιατί δεν τους βόλευε, ήταν εκτός των μέτρων τους αυτό. Και πού είναι η δημιουργία και η φαντασία και η επιστήμη. Αν δεν επιτρέπεις το κάτι διαφορετικό. Έχουμε μείνει στάσιμοι πάρα πολύ καιρό. Γιατί δεν επιτρέπουμε στους νέους να δημιουργήσουν. Γιατί όταν μας λένε για μια κάποια έρευνα, κάποιοι κλείνουν τα αυτιά τους. Το ζήτημα είναι ότι στο εξωτερικό ψάχνουν τέτοιους ανθρώπους. Παρακάτω μας αναφέρει ένα παράδειγμα ότι ένας μοναχικός αετός βρέθηκε κατά κάποιον τρόπο να κλωσάει κάποια κοτόπουλα. Αλλά ο αετός μέχρι σήμερα δεν είχε εγκαταλείψει την ελπίδα του ότι τα κοτόπουλα που κλωσάει θα γίνουν αετή. And gave it away to the stars and... Και τίθεται εδώ ένα ερώτημα.
Κι αν ήταν αετή και δεν ήταν κοτόπουλα, αλλά οι αετοί εκπαιδεύτηκαν σαν κοτόπουλα. Να φέρονται και να τρώνε και τους έχουν εκπαιδεύσει με τόσο υπέροχο τρόπο σε αυτό και έτσι μπορούν να τους ορίζουν. Αλλά μήπως δεν έχουμε λάβει από υπόψη μας μία βαρισίμαντη λεπτομέρεια σε όλο αυτό. Ότι είναι και το ένστικτο που υπάρχει μέσα στον αετό. Και όσο το καταπιέσεις, μα όσο κι αν το καταπιέσεις, η φύση του είναι αυτή που κάποια στιγμή θα το ανακαλύψει. Και τότε... τότε τι θα γίνει, ποια θα είναι η στάση του απέναντι σε αυτούς που τον ανέθρεψαν σαν κότα και δεν τον άφησαν να χαρεί πετώντας με αξιοπρέπεια σε αυτόν τον ουρανό. Παρακάτω, τι μας ξαναλέει εδώ πέρα ο Βλιμπιεράιχ, γι' αυτό λέω καμιά φορά στις διαλεκτικές συζητήσεις οποίες κάνουμε, ότι από το κάθε τι να παίρνετε μόνο το ωφέλιμο και κάποια στιγμή το ωφέλιμο θα αρχίσει να λειτουργεί μέσα σας. Οι περισσότεροι άνθρωποι τι κάνουνε, ακούνε κάτι, 101 πράγματα να πει αυτός ο άνθρωπος, το ένα που μπορούν να το εκλάβουν ως λάθος και να επωφεληθούν αρνητικά από αυτό, αυτό θα εισπράξουν και θα αφήσουν τα άλλα 100. Ίσως θα έλεγα ότι ακόμα και η ωφελημότητα 100 πράγματα αν μας πει κάποιος άνθρωπος και τα 99 είναι λάθος. Είναι στην ιδιοσυγκρασία τη δικιά μας και στο χέρι μας. Να αρπάξουμε αυτό, το ένα ωφέλιμο. Αλλά και τι χρήση θα κάνουμε απέναντι σε αυτό. Γιατί υπήρξαν και υπάρχουν υπέροχες ιδέες που μπορούν να κάνουν τον κόσμο μας πιο όμορφο και πιο ειρηνικό. Αλλά όλοι παίρνουν το άλλο κομμάτι και το χρησιμοποιούν από την καταστροφική του πλευρά και ύστερα λένε φταίει αυτός, γιατί αυτός το προήγα γι' αυτό, γιατί αν δεν ήταν αυτός δεν θα γινόταν αυτό. Θα δώσω και ένα παράδειγμα της προάλλης, είχα μια συζήτηση όσον αφορά την ποιήση του Καριωτάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ποιήση του Καριωτάκη. Ήρθαν κάποιοι και είπαν ότι αυτό εδώ το κομμάτι εξαιτίας του, ας πούμε, αυτοκτόνησαν κάποιοι άνθρωποι, το έβαλαν κάτω και. Και λέω, τι είπα να πει δηλαδή, ότι φταίει ο Καριωτάκης γι' αυτό. Κάποιος μπορεί να δει την ασχήμια και να πάρει κάτι ωφέλιμο, να γίνει πιο δυνατός μέσα από αυτό. Σταματήσουμε λιγάκι να σκεφτόμαστε λίγο τόσο στενόμυαλα επιτέλους και ας ανοίξουμε λίγο τους οριζοντές μας. Μας λέει ο Βλιμπιεράιχ, είχες να διαλέξεις μεταξύ της πνευματικής ανύψωσης στον υπεράνθρωπο του Νίτσε και της εξευτελιστικής κατάπτωσης στον υπάνθρωπο του Χίτλερ και φώναξες «Χάιλ» και διάλεξες τον υπάνθρωπο. Και ο υπεράνθρωπος. Και ο υπάνθρωπος υπάρχει μέσα σου. Διάλεξε και πάρε. Ξεφορτώσου τους πολιτικούς και τους διπλωμάτες. Γίνω εαυτό σου. Πω
πολύ μεγάλοι άνδρες σου το είπαν αυτό. Υπάρχει όμως κάτι που ούτε το ξέρεις, ούτε θέλεις να το μάθεις. Ότι εσύ ο ίδιος δημιουργείς την αθλειότητά σου, ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Ότι δεν καταλαβαίνεις τα παιδιά σου, ότι τσακίζεις τις ραχοκοκαλιές τους πριν ακόμα αναπτυχθούν. Ότι κλέβεις τον έρωτα, ότι είσαι φιλάργυρος και διψάς για εξουσία. Ότι έχεις κοιλή για να είσαι κι εσύ αφέντης. Μέσα στους αιώνες θα χάσεις το δρόμο σου. Μέχρι που εσύ και ομοιοί σου να βρείτε το μαζικό θάνατο της καθολικής κοινωνικής αθλειότητας. Μην απογοητεύεσαι όμως, γιατί υπάρχει θα μπει η φλόγα της αυτογνωσίας. Ψάξτε, ανακάλυψε την. Όταν σκέφτομαι τα νεογέννητα παιδιά σου και πώς θα βασανείς για να τα κάνεις normal, ανθρώπους σαν για σένα. Και τι είναι normal, ποιος είναι ο φυσιολογικός? Ένας άνθρωπος που θεωρεί την πλάνη του αλήθεια. Γιατί σε συζητήσεις έχω ακούσει ότι δεν είναι φυσιολογικό να μην βλέπεις ειδήσεις, να μην ενημερώνεσαι. Και όσοι λέω ότι μπορείς να ενημερωθείς και χωρίς να βλέπεις ειδήσεις. Ψάχνοντας. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, αν θες, να ενημερωθείς. Και να μην παραπληροφορηθείς. Γιατί όσο κι αν λες, α, δεν τα πιστεύω, δεν τα ακούω. Το υποσυνείδητο και τα ακούει και τα πιστεύει. Και ενεργεί. Έτσι όπως θέλω. Πάλι εδώ ένα παράδειγμα, το οποίο ξαναναφέρει ότι αντί να πάρουμε το ωφέλιμο, παίρνουμε πάντα το λάθος. Έτσι για να έχουμε κάτι να επικρίνουμε. Και έτσι με την απαξίωση αισθανόμαστε πολύ καλύτερα και ανώτερα. Γιατί φταίει η φαντασία σου και όχι ο τρόπος ζωής σου. Το μόνο πράγμα που θυμάσαι από το Ρουσό είναι ότι ήθελε να επιστρέψει στη φύση. Ότι παραμελούσε τα παιδιά του και τα έστειλε σε ένα ορφανοτροφείο. Έτσι δεν είναι? Είσαι κακοήθης ως το βάθος της ψυχής σου. Οι σκέψεις σου περιφρονούν το ωραίο και αγκαλιάζουν το άσχημο. Αυτό γιατί το λέει ο
Ρουσό είχε γράψει για την διαπαιδαγώγηση νομίζω των παιδιών ένα εκπληκτικό βιβλίο, ο Εμίλιος. Είχε πάρα πολλούς επικριτές ο Ρουσό, γιατί έλεγαν, μα εσύ πώς μπορείς να μας πεις πώς να αναθρέψουμε τα παιδιά μας, ενώ ο ίδιος τα έχει στείλει στο ορφανοτροφείο. Και εκεί πέρα απαντάει ο Ρουσό ότι δεν έγραψα αυτό το βιβλίο για να τιμήσετε και να εκτιμήσετε αυτό που έκανε εγώ στη ζωή μου και να ακολουθήσετε αυτό. Έγραψα αυτό το βιβλίο για να μην κάνει ποτέ κανένας από εσάς το ίδιο λάθος που έκανα εγώ. Ματιά στο μέλλον. Δεν μπορώ να σου πω τι θα φέρει το μέλλον σου. Ας μην ξεχνάμε ότι λιγάκι σε αυτό το βιβλίο εκφράζει και ένα... Εκφράζει το Βίλιμ Πιουρά. Έχει περάσει και πάρα πολλά από ανακρίσεις όσον αφορά για τον συσσωρευτή της οργόνης. Μια ματιά στο μέλλον. Δεν μπορώ να σου πω τι θα φέρει το μέλλον σου. Δεν μπορώ να ξέρω αν θα φτάσει στο φεγγάρι ή στον Άρη με την κοσμική οργόνη που ανακάλυψα. Ούτε μπορώ να ξέρω πώς θα κινούνται και θα προσγειώνονται τα διαστημόπλοιά σου ή αν θα φωτίζεις τα σπίτια σου τη νύχτα χρησιμοποιώντας το ηλιακό φως ή αν θα μπορείς να μιλάς με κάποιον στην Αυστραλία ή στη Βαγδάτη μέσα από ένα κουτί στο δωμάτιό σου. Μπορώ να σου πω τι δεν θα κάνεις πια σε 500 ή 1000. Οι 5.000 χρόνια. Ακούστε τον οραματιστή. Μπορεί να μου πει τι δεν θα κάνω, ο δικτάκτορας είναι. Δεν είμαι δικτάκτορας, ανθρωπάκο. Αν και με τη μικρότητά σου, μπορώ εύκολα να γίνω. Πλησιάζοντας το τέλος λοιπόν, ο Βίλιμ Πιουρά είναι λίγο πιο διαλεκτικός με τον ανθρωπάκο. «Δεν αξίζω λοιπόν τίποτα απολύτως», λέει ο ανθρωπάκος. «Δεν βρίσκεις ούτε ένα καλό χαρακτηριστικό πάνω μου. Στο κάτω-κάτω δουλεύω σκληρά, φροντίζω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου, κάνω σημαζημένη ζωή και υπηρετώ την πατρίδα μου. Δεν μπορεί να είμαι τόσο κακός». «Ξέρω ότι είσαι πλέσμα σοβαρό,
αξιόπιστο και εργατικό σαν το Μυρμήγκι, τη Μέλισσα. Το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να ξεσκεπάσω τον ανθρωπάκο μέσα σου που σου καταστρέφει τη ζωή σου για χιλιάδες χρόνια. Είσαι σπουδαίος ανθρωπάκο όταν δεν είσαι μικρός και μικροπρεπής. Και πέρασε η ώρα μας χωρίς καν να το καταλάβω. Γοητευμένη από το λόγο του Βίλιαμ Ράιχ, αλλά θα κλείσω με ένα μικρό απόσπασμα από την τελευταία του σελίδα. Οι δικτάτορες και οι τύρανοι, οι κατεργάριδες και οι φαρμακόγλωσσες, τα σκουλίκια και οι λύκοι, θα πάθουν ό,τι πρόβλεψε κάποτε ένας γέρος φιλόσοφος. Σπόρο άγιων λόγων φύτεψα σε τούτο δω το κόσμο, από καιρό όταν θα έχουν οι φοινικές πεθάνει και οι πέτρες εξαφανιστεί, από καιρό όταν θα έχουν οι τρεις λαμπροί μονάρχες σαν ξερά φύλλα σαρωθεί προς την ορμή τ' ανέμου. Μέσα σε χίλια σκηβωτούς ο λόγος μου θα πλέει πάνω από τους κατακλυσμούς. Στο τέλος θα νικήσει. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα και παρακολουθήσατε και ακούσατε την εκπομπή. Είχα κάποια μηνύματα μέσα που μου στείλατε. Δεν έδωσα απαντήσεις γιατί λιγάκι θα έχανα το λόγο μου και τον ιρμό των σκέψεών μου. Θα απαντήσω όμως εκτός αέρα. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Και να κάνουμε πάντα, μα πάντα, αυτό που αγαπάμε. Καλό σας βράδυ.